πάνω μου, πολύ γρήγορα έπιασαν οι ζέστες φέτος. Πλησιάζει ο Μάης, Δέσποινα, και όπως βλέπεις, προνόησα για σένα. Έχεις βρει το αντικείμενο κλειδί. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε! Ονομάζομαι Κατερίνα Καχραμάνη, είμαι οικονομολόγος και μένω στην Αθήνα. Το αντικείμενο που σας φέρνω σήμερα παραπέμπει σε αρχαιοελληνικές έννοιες, την αρμονία, το κάλλος, τη μουσική. Είναι κάτι διαχρονικό και μοντέρνο ταυτόχρονα. Υποδεχόμαστε αμέσως την αγαπητή Κατερίνα. Καλώς μας ήλθατε στην εκπομπή μας. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρομαι. Τι ωραία κυρία με το σταυρό της ή κάτι. Κυρία Μυραράκη, σας ευχαριστώ για το κοπλιμέντο. Για να με λέτε εσείς ή κάτι που είστε τόσο κοκέτα, το εκτιμώ αφάνταστα. Από πού μας έρχεσαι, Κατερίνα? Από Περιστέρι. Πολύ ωραία. Και με τι ασχολείσαι? Είμαι οικονομολόγος, δούλευα πολλά χρόνια στον τραπεζικό κλάδο. Τι λες, παιδί μου? Εδώ πρέπει να μας δώσεις συμβουλές εσύ. Τώρα δεν ασκείς το επάγγελμα της οικονομολόγου? Όχι, όχι. Είναι 10 χρόνια που έχω φύγει από την τράπεζα. Ωραία. Εγώ είμαι γενικά άνθρωπος της αλλαγής και δεν τις φοβάμαι. Μάλλον τις φοβάμαι, αλλά τις κάνω. Δηλαδή? Αποφάσισα κάποια στιγμή ότι ήθελα να φύγω από αυτό το χώρο. Είχα και το παιδί μικρό, ήθελα να μεγαλώσω και το παιδί μου. Οπότε... Ένα παιδί έχεις, ένα. Να σου ζήσει. Αγόρι, κορίτσι. Αγόρι. Να σου ζήσει. Ευχαριστώ πολύ. Πες μου λοιπόν, και όταν σταμάτησες ξαφνικά, πώς ένιωσες? Δεν μου κακοφάνηκε η αλήθεια, γιατί πάντα είμαι προς τα έξω. Είμαι σαν άνθρωπος που όλο με κάτι ασχολούμαι, είμαι και κοινωνική. Οπότε γενικά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μου κακοφάνηκε. Αλλά. Απλώς άλλαξα ντύσιμο. Πια δεν φοράω σακάκια και κουστούμια. Φοράω φόρμες. Πιστεύω ότι η κομψότητα μιας γυναίκας δεν είναι στο περιτύλιγμα, αλλά στο εσωτερικό της. Τα ρούχα είναι απλώς ένα συμπλήρωμα σε αυτό και τα κοσμήματα και όλα τα άλλα. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείς την εκπομπή μας για να έρθεις εδώ. Βεβαίως. Βλέπω ένα πολύ ωραίο κόσμο του Λαλαούνη και πες μου πώς ήρθε στα χέρια σου. Αυτό το αγόρασα. Εσύ ίδια? Εγώ. Για τον εαυτό σου? Εγώ για μένα. Μου θυμίζεις μια Μυραράκη. μπράβο τότε σου. Τότε ήμουν πιο κοκέτα. Σε συγχαίρω. Έτσι μπράβο ρε γυναίκες, να αγοράζουμε εμείς για μας. Για πες λοιπόν και πώς πήρες το συγκεκριμένο? Αυτό το είχα πάρει στις αρχές της δεκαετίας του 90, τότε δούλευα και στο Κολωνάκι, οπότε καταλαβαίνετε, Βουκουρεστίου πέρναγα από εδώ από εκεί. Όλο κάτι έπαιρνα. Μου άρεσε πολύ γιατί είναι διαχρονικό αλλά και μοντέρνο, δηλαδή φοριέται όλες τις ώρες. Το έχεις χαρεί? Το έχω χαρεί τα πρώτα χρόνια. Τώρα τελευταία πια δεν το φοράω γιατί δεν έχω τόσο κοινωνική ζωή, αλλά το έχω χαρεί, το έχω φορέσει αρκετά. Το έχεις φορέσει. Έδωσες πολλά χρήματα για την Νομίζω, εποχή εκείνη? Δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, για την εποχή εκείνη ήταν αρκετά χρήματα. Και πάμε στο Θάνο να μας μιλήσεις για αυτό το ωραίο κόσμο. Κρατάω δύο λέξεις που είπες. Διαχρονικό και μοντέρνο. Διαχρονικό και σύγχρονο. Αυτό χαρακτηρίζει το κόσμο του Ηλία Λαλαούνη. Διότι έχει φέρει τα αρχαία και τα βυζαντινά κοσμήματα στη σύγχρονη εποχή. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως πάρα πολύ σημαντικές προσωπικότητες, ειδικά από το παρελθόν, ένας αγαπημένος αγοραστής του Λαλαούνη ήταν ο Νάσης, ο οποίος αγόριζε πολύ συχνά κοσμήματα για την Τζάκιο. Και έδινε και ένα άπλωσμα στο Λαλαούνη, λόγω του ότι ήθελε περίτεχνα σχέδια, τον έβαζε στο τρυπάκι να φτιάξει ακόμη πιο ιδιαίτερα έργα τέχνης. Γιατί είναι έργα τέχνης. Mm. Τι έχουμε εδώ? Να αποκρυπτογραφήσουμε το έργο τέχνης που έχουμε μπροστά μας. Λαλαούνης, προφανώς, 925 ασίμι, όλο, χειροποίητο. Έχει το hallmark του Λαλαούνη, τη σφραγίδα και φυσικά και τον αριθμό εργαστηρίου. Μπροστά έχει δύο άρπες, οι οποίες άρπες αυτές είναι 18 καράτια κίτρινος χρυσός. Φαίνεται δηλαδή και φέρει και τη σφραγίδα. Αλλά είναι πολύ χαμηλό το βάρος του χρυσού. Γιατί δεν, όπως καταλαβαίνεις, είναι ασημένιο και ο χρυσός είναι λίγο εδώ μπροστά διακοσμημένο. Πάνω κάτω τις γνωρίζεις πληροφορίες που μου είπε ο Θάνος. Περιμένω να ακούσω την τιμή. Κάντου γλυκιά από την ερώτηση κλειδί. Αγαπητέ Θάνο, πόσο εκτιμάτε το αντικείμενό μου? Η εκτίμησή μου για το υπέροχο κόσμο του Λαλαούνη είναι 450 ευρώ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Πρόσεξε, είναι ασημένιο. Είναι λίγος ο χρυσός.
αλλά έχει ωραία δουλειά και εύχομαι να τα καταφέρεις να διεκδικήσεις αυτό το ποσό ή ακόμη και μεγαλύτερο. Λοιπόν, αντιλήφθηκα ότι απογοητεύτηκες. Είμαι σίγουρη ότι το είχα πάρει πολύ παραπάνω σε αντίστοιχα χρήματα τότε. Είναι άλλο ότι αγοράζεις από το κοσματοπωλείο, όπως καταλαβαίνεις. Ενίκιο, προσωπικό, ασφάλειες, ΦΠΑ και άλλος ανιδιώτης να τα κάνεις την πώληση μετά. Δώσε μου ένα στίγμα, Κατερίνα μου, που κινείσαι, τώρα μπορείς να μου το αποκαλύψεις. Εγώ περίμενα πάνω από 2.000. Ένα σημαίνει, είναι πάρα πολλά. Ναι. Συγγνώμη, πώς το λέω. Κοίταξε να σου πω. Αυτή εδώ είναι η εκτίμηση που κάνει ο Θάνος. Μέσα θα πας να το υποστηρίξεις όσο γίνεται καλύτερα. Τώρα είναι θέμα δικό σου και ως οικονομολόγος θα το χειριστείς ανάλογα. Καλή τύχη σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλοπούλη το να είναι μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Χάρησα που. Να σε καλά. Έχω την αίσθηση ότι είναι δύσκολο να πιάσω την τιμή που θέλω. Παρ' όλα αυτά, θα βάλω τα δυνατά μου για να το πετύχω.